να κόψουν στη σειρά. Υπάρχει ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός μας, προκειμένου να διαπιστωθεί η θεότης του. Διότι, αν θυμίστε, είχαμε μιλήσει για άλλα δύο θαύματα που έκανε που αποδεικνύεται η θεότης του. Το ένα είναι επί του παραλίτου, που επί 38 χρόνια είναι το παράλυτο, και με ένα λόγο τον αξιοποίησε πάλι. Και το άλλο είναι το επί της γυναικός αυτής της Σαμαρίτιδος, η οποία είχε αυτή παραλυθία στην ψυχή λόγω της ζωής αυτής που έκανε. Και εν τούτης, μέσα σε μια συζήτηση, σε μια συνάντηση με τον Χριστό, άλλαξε η φύση της γυναικός αυτής και από σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτά είναι έργα μόνον Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τέτοια έργα. Και όπως έχουμε πει και άλλοτε, η θεότης του Ιησού, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την πίστη, την ορθή και για τη σωτηρία του ανθρώπου, αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Τώρα γίνεται κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Τώρα θεραπεύει έναν γεγεννημένο τυφλόν. Όχι απλώς έναν τυφλόν που κάποτε το φως του έπαθε κάτι. Προφανώς ούτε καν βολβούς είχε, ούτε καν μάτια είχε. Δηλαδή οι υποδοχές αυτές, οι κόνσες αυτές ήσανται κενές, ήσανται άδειες. Έκαμε δημιουργία επί του ανθρώπου αυτού. Ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει μόνον ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είναι και στη σειρά των ημερών αυτών του Πεντηκοσταρίου, από αυτόν δανείζεται η Εκκλησία στα περιστατικά, το οποίο το αναφέρει στο ένατο κεφάλαιό του από στίχος 1 και κατωτέρω. Γράφει τα εξής: και παράγων προχωρών, δηλαδή ο Χριστός, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετή. Το καθαρίζει ότι δεν είχε κάποτε φως και το έχασε. Δεν είχε ποτέ φως. Δηλαδή την αξία, τη γλύκα, αν μπορούσαμε να πούμε, του φωτός, δεν την είχε αισθανθεί ο άνθρωπος αυτός. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ήγονης αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Ερώτημα αμέσως, όπως και εμείς. Αν δούμε κάτι σε κάποιον, ίσως το νέο μας περιβάλλον ή λίγο πιο πέρα, αμέσως το αποδίδουμε σε κάποιο γεγονός και μάλιστα σε αμαρτία, για να συμβεί αυτό, για να γεννηθεί το παιδί αυτό παράλυτο, για να γεννηθεί, ξέρω εγώ, με ένα χέρι, κάτι τέτοια. Αμέσως τα βαθμολογούμε εμείς και κατά αναλογία της κακίας μας χύνουμε και το δηλητήριο πολλές φορές. Γιατί αν συμβεί αυτό σε κάποιο πρόσωπο που εχθρικώς διακίνεται μαζί του, ίσως και να χαρούμε και μέσα μας, να εκεί να καίγεται η καρδιά σου, τώρα θα σε δω εγώ. Είμαστε έτοιμοι να χύσουμε το δηλητήριό μας. Εδώ από αυτό το περιστατικό θα πρέπει να μάθουμε να το έχουμε κλεισμένο το στόμα μας. Δεν ξέρουμε καθόλου μα καθόλου για ποιο λόγο. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο παθόν. Αυτός πρέπει να το εξετάσει, να δει μήπως είναι αιτία σε τίποτα και είχε ως αποτέλεσμα αυτό. Ο απ' έξω πρέπει να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό να βοηθήσει τον άνθρωπον αυτόν, ο οποίος εδέχτη αυτόν τον σταυρόν. Διότι για σκεφτείτε το σπίτι των ανθρώπων αυτών, για σκεφτείτε το ανδρόγενο αυτό, όταν έμαθε ο σύζυγος ότι το παιδί που εγεννήθη είναι τυφλό, και όταν στη σειρά έμαθε και η σύζυγος η λεχό ότι το παιδί που έφερε στον κόσμο είναι τυφλό,
το τι έγινε μεταξύ του ανδρογίνου αυτού. Τι δε θα είπε ο σύζυγος δια την σύζυγον, λέγε τι να είχε κάνει στα νιάτα της. Τι δε θα είπε η σύζυγος δια των σύζυγων, όταν αυτή εξήτασε τον εαυτό της και βρήκε ότι δεν είχε κάνει τίποτα, και θα είπε αυτού, και δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η απάντηση που έδωσε ο Χριστός μου ήταν η εξής: ούτε ούτε σήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά είναι και τρίτη κατάσταση, στην οποία οι άνθρωποι δεν τη λαμβάνουν υπόψη, αλλά είναι αφανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ήθελε ο Θεός, λέει, να έρθει αυτός τυφλός. Χρειαζότανε τώρα εδώ για να τον χρησιμοποιήσει ο Χριστός, να θαυματουργήσει επ' αυτού και να δείξει την ταυτότητά του. Αμφισβητούν οι άνθρωποι, και μάλιστα οι σημερινοί, τον Θεό ως δημιουργών. Χαίρονται, σεμνύνονται καλύτερα να έρχονται από ένα μπίθικο, να έχουν ένα ζώο άλογον πατέρα, το Θεό να μην έχουν δημιουργό. Και είναι μια ευκαιρία που ο Χριστός, διότι όταν έφτιαξε τον κόσμο δεν υπήρχε άνθρωπος μάρτυρας να γίνει ποιος τον φτιάχνει, ποιος είναι ο αρχιτέκτονάς του. Μόνο άγγελοι υπήρχαν κατά τη δημιουργία. Άνθρωποι δεν ήσαν, ο Θεός έφτιαξε τον πρώτον άνθρωπο. Για να δείξει λοιπόν στους ανθρώπους ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, και είναι αλήθεια αυτά που σας λέγω δια του Μωσέως στην Γένεση, ότι πήρα χώμα και από χώμα τον έφτιαξα τον άνθρωπο, κανονίζει τώρα, οικονομεί όπως τα λέγαμε, να έρθει ένας άνθρωπος τυφλός, να βρεθεί στο δρόμο του, να θαυματουργήσει επ' αυτού και με λίγο χώμα πάλι και με λίγο σύελλον να φτιάξει το πιο λεπτό όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Και έτσι να δείξει την ταυτότητά του. Δεν είσαστε εκεί τότε εσείς, εγώ να σας βοηθήσω. Θα κάνω λοιπόν ξανά μια δημιουργία. Θα φτιάξω ξανά το πιο λεπτό είδος του ανθρωπίνου σώματος, να σας διευκολύνω να μάθετε μια για πάντα ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Όπως απεκαλύφθη πάλι προχθές Σαμαρίτζα, θυμίστε, εγώ ο λαλόνση μετά σου, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο προδοκόμενος Χριστός, εγώ είμαι. Το ίδιο λέει και εδώ στην πράξη, τώρα όχι στη θεωρία, γιατί εκείνα ήσανται λόγια. Τώρα όμως εδώ είναι πράξη. Είμαι εγώ ο δημιουργός σας. Γι' αυτό λέγω, ό,τι αν συμβαίνει στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, μας το στενό, μας το ευρύ, μη φεύγουμε ποτέ μας να πούμε κουβέντα. Δεν ξέρουμε πώς έχει υπόθεση. Φανταστείτε τώρα τι είπε ο κόσμος, τι είπε η γειτονιά, τι είπαν οι εχθρικώς διακείμενοι μαζί τους για την οικογένεια αυτή και για το παιδί αυτό. Τι είπανε οι άνθρωποι. Και τούτης δεν ήταν τίποτα εξ αυτών. Υπήρχε, όπως δυστυχώς υπάρχει και μέχρι σήμερα, αυτή η εντύπωση ότι αμαρτία γονέων παιδεύουν στη τέκνα, λένε. Έφευγαν οι γονείς και τα πληρώνουν τα παιδιά. Αυτό δεν το δέχεται ο Χριστός. Δεν το δέχεται ο Θεός. Δεν το δέχεται η Γραφή. Μάλιστα αναφέρει στον Εζεκίλ ότι τι παροιμιάζεστε μεταξύ σας, λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Έφαγαν οι πατέρες όμφακα, άουρο, και αιμοδίασαν τα δόντια των παιδιών. Η παροιμία. Αμάρτησαν εκείνοι και τα πληρώνουν τα παιδιά. Το έλεγαν από τότε αυτό. Και το γράφει μέσα δια του Εζεκίλ στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, όσοι διαβάζετε τη γραφή θα το βρείτε. Τι είναι αυτά, λέει, που γράφεται. Ουχή λέγω ημί. Ποτέ δεν τιμωρώ εγώ εκείνον που δεν έφτιαξε. Αλλά η ψυχή, η αμαρτήσα σας, αυτή θέλει αποθάνει. Αυτή θα τιμωρηθεί. Μπορεί βέβαια ένας μπεκρής να βγάλει ένα παιδί που να έχει ένα ελάττωμα σωματικό. Αλλά με αυτό δεν έπαιξε το στέλνει την κόλαση. Μπορεί. Και δεν ξέρουμε αν το ελάττωμα αυτό που θα έχει το ωφελήσει περισσότερο εν σχέση
το να έρχεται ο υγιές, διότι σαν άρρωστο που θα έρθει δεν έχει ευθύνη των αμαρτημάτων του. Ένα διθές αν είτε ο υγιές θα είχε την ευθύνη των αμαρτημάτων του. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ακριβώς οικονομούνται τα πράγματα, όμως ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει λογαριασμό από τα παιδιά για λογαριασμό του πατέρα ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ, αυτό κακώς αφενός το σκέπτεσαι, δεν γίνεται αυτό. Αφετέρου δε, δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επίσης αυτοί πίστευαν στη μετεμψύχωση, διότι λένε ούτως ήμαρθεν ή γονείς αυτού. Τι ήμαρθεν, αυτός εγεννήθηκε τυφλός. Εγεννήθη τυφλός. Πότε έζησε δι' αυτή περιπτώση ώστε να αμαρτήσει για να τιμωρηθεί με τύφλωση? Άρα παραδέχοντο ότι ξαναέζησε κάποτε αυτός σε έναν άλλο κόσμο και η μάρτησε εκεί και έρχεται τώρα ξανά γεννιέται και γεννιέται τυφλός για να τιμωρηθεί, να εξηλώσει. Αλλά ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο είναι, διότι δεν υπάρχουν ψυχές σε κανένα βάζο μέσα και να βγάνει από εκεί ψυχές. Άμα τη συλλήψει, όπως αναφέρει ο Ζαχαρίας στην Παλιά Διαθήκη, γίνεται και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, αυτός μορφώνει κατά την ώρα της συλλήψεως την κάθε ψυχούλα, την κάθε, το κάθε πνεύμα. Αυτός το μορφώνει. Όχι ότι προϋπάρχουνε ή ότι πεθαίνουνε και ξαναμπαίνουν σε έναν άλλον οργανισμό, ή ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι και μπαίνουν στα ζώα. Αυτά είναι ασία, διότι πολλοί πιστεύουν ότι πεθαίνοντας φερειπίνει ο άνθρωπος, βγαίνει η ψυχή του και μπαίνει σε ένα ζώο. Μα πρέπει εν διάφορη περιπτώσει να συλλαμβάνεται και ένα ζώο και την ώρα για να μπει η ψυχή δικιά του. Και όταν ανέστησε το Λάζαρο, έπρεπε να πέθανε κάποιο ζώο, να ψώφισε για να ξανάρθει η ψυχή του Λαζάρου πίσω. Είναι πολύ αστεία αυτά, πολύ ανακόλουθα. Και τούτοι πολλοί τα πιστεύουν και σήμερα. Και μάλιστα ότι μπαίνει σε μια γάτα, μπαίνει σε ένα σκύλο μέσα η ψυχή του ανθρώπου κτλ. Εδώ στην Κηφισσά έγινε το εξής φεδρόν. Ήταν ένας μανάβης με ένα γάιδαρο και πουλούσε τα μαναβικά του. Ο γάιδαρος λοιπόν εγκάριζε εκεί πέρα και δημιούργησε μια κατάσταση στα διάφορα. Κατεβάζει το ραβδί ο γαϊδουριάρης εκεί ο μανάβης και άρχισε να το χτυπάει το γάιδαρο. Είχε βγει βόλτα ένας Αμερικάνος, ηλικιωμένος, ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό και εκάθεται εδώ και έτρωγε τώρα τα δολάρια που είχε φέρει από εκεί πέρα. Όταν είδε λοιπόν ότι χτυπούσε το γάιδαρο, πηγαίνει λοιπόν και τον αρχή τη γροθιά, φάει που λέμε. Του λέει, χτυπάς, του λέει τον αδερφό μου, είπε το γάιδαρο αδερφό του. Λέει, με σένα σε βλέπω άνθρωπο, λέει, δεν σε βλέπω γάιδαρο. Ναι, λέει, αλλά έχει πεθάνει αδερφός μου και έχει μπει, λέγει, η ψυχή του μέσα στο γάιδαρο. Και όταν με είδε μένα, λέει, άρχισε και γκάριζε, δηλαδή εχαίρετο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, πού φτάνει ο άνθρωπος. Τα πάντα δέχεται, όλους τους εξευτελισμούς, αρκεί να μην τον έχει φτιάξει ο Θεός. Για να αρνηθεί το Χριστό ως δημιουργό, δέχεται όλους τους εξευτελισμούς. Να έρχεται από τον πίθηκο, από αυτό το κορόιδο, με ουρά και με αυτά. Να έρχεται να γίνεται με την ψύχος, να χίλια πράγματα δέχεται, αρκεί ο Χριστός να μην είναι ο δημιουργός. Αυτή είναι θα εμείς δυστυχώς. Γι' αυτό λέγω, μέσα στα άλλα του έργα που έκανε ο Χριστός και απέδειξε την θεότητά του δια των θαυμάτων του, όπως λέγει και ο Άγιος Πρόκλος, ορώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Δεν μπορώ να πω, ένας που βγάζει δαίμονας, ένας που ανοίγει τάφους, ένας που φτιάχνει μάτια με σάλιο και με χώμα, ένας που περιπατεί επί της θαλάσσης, ένας που ξέρει από μακριά ότι ο Λάζαρος θα πέθανε, δεν μπορώ να πω δεν είναι Θεός. Το κορύφωμα όλης αυτής της προστασίας του Χριστού για να αποδείξει τη θεότητά του είναι αυτό το θαύμα, που ότι εδημιούργησε τώρα εδώ, δεν εφεράπευσε, εδημιούργησε, έφτιαξε σάλιο, πολτό με χώμα εκεί,
του το έβαλε στο μάτι και του είπε πήγε να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλόαμ. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γυρίσει βλέπον. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ, επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέστρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο και ήρθε βλέπον. Εδώ είναι ένα άλλο μάθημα πλάγιο, αλλά θετικό και ωφέλιμο. Σκεφτείτε ένα τυφλό. Ο τυφλός είναι ιερών πρόσωπων. Και το βοηθούμε στον δρόμο και το χειραγωγούμε και τα πάντα κάνουμε. Σκεφτείτε τώρα ένας ανώνυμος, ξένος, άγνωστος να πάει να λερώσει στο πρόσωπο ενός ανθρώπου με λάσπη και μάλιστα να του βάλει μέσα στις κόνχες χώμα και χωρίς να του δώσει καμία υπόσχεση ότι ξέρεις κάνει υπομονή, θα σου κάνω κάτι αλλά θα σου ωφελήσει, θα σου βάλω λάσπη, μη θυμώσεις, μη προσληθείς, δεν το κάνω για να σε ατιμάσω ούτε να σε διαπομπέσω, αλλά θα δει, χωρίς να πει τίποτα τέτοιο. Δεν έδωσε καμία εγγύηση, καμία υπόσχεση. Αυτό είναι το θαυμαστό, το οποίο δεν πρέπει να ξεφύγει. Απλώς σου λέγει εγώ σε χρύο, σε μασκαρεύω όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, και εσύ πήγαινε να πληγεί. Μακρά γιατί μου το κάνεις. Με ρωτάς αν μπορώ. Και πώς θα πάω εκεί με τη μαγκούρα μου και λοιπά. Ποιος θα με πάει εκεί πέρα στην κολυμβήτρα να τη βρω εγώ για να πληθώ. Δεν του πει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός χωρίς να διαμαρτυρηθεί καν σηκώθηκε και πήγε και πλήθηκε. Αυτός μου βάλε τη λάσπη και εγώ θα πάρω τη βγάλω. Και πίσω από αυτό παρουσιάζεται το φως. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Οδός της υπακοής. Μη ρωτάς όταν ο Θεός διατά. Μη ρωτάς. Γιατί και πώς και λοιπά. Μη ρωτάς. Όταν ο Θεός διατά. Θυμόσαστε τι είπε πάλι στους ποτέ λεπρούς. Είναι παρόμοιο το γεγονός. Ιησού η Εύα δίδε λέει σε εμάς, πηγαίνετε λέει να δείξετε σε αυτούς σας ιερείς. Μα τους δείξαμε στους ιερείς και οι ιερείς μας έδιωξαν. Γιατί είμαστε λεπροί. Κάνε μας καλά να πάμε να δείξουμε τους εαυτούς μας και να πάρουμε και το χαρτί της ελεύθερης επικοινωνίας. Δεν τους έκαμε καλά. Ούτε αυτοί φέρανε αντίρρηση. Ας πούμε, γιατί να πάμε, αυτοί μας έδιωξαν. Μόνο όταν θα γίνουμε καλά μπορούμε να πάμε. Κάνε μας λοιπόν καλά. Όχι, πήγαν. Και στην εν το υπάγειν λέγει εκαθαρίστησαν. Πού? Στην οδόν της υπακοής. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί πάντοτε προβάλλουν τη λογική τους, προβάλλουν τα μαθηματικά τους, προβάλλουν τη γνώση τους. Όταν ο Θεός ομιλεί, το στόμα πρέπει να κλείνει. Ο Θεός Χρυσόστομος με τα δικά του λόγια το λέει ως εξής αυτό: όπου Θεός εκεί σε ούτε έχει θέσει το πώς. Όπου ομιλεί ο Θεός διατάσσει, δίδει εντολή, λέγει, ορίζει, πώς δεν έχει εκεί. Και η Παναγία μας είπε, πώς έθεμε τούτο εκεί άντρα ο γινώσκο. Ξέρω εγώ πώς έθεμε. Πνεύμα Άγιον επελέξεται επί σε και δύναμη σου επισκιάσεις. Πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ξέρω όμως τι θα γίνει. Έτσι είναι όλες οι δουλειές. Ο Σατανάς έρχεται και βάζει στον άνθρωπο αμέσως μαθηματικά. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα, και τι θα γίνει, και θα τα κάνεις τόσα παιδιά, και πώς θα τα μορφώσεις, κλπ. Κλπ. Είναι η δική μου δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του άλλου, την εντολή του οποίου τηρώ. Θα αναλάβει εκείνος. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν τη λογική τους στη μέση, τα επιχειρηματά τους στη μέση, απέτυχαν. Και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον απέτυχαν. Διότι αυτή είναι μια απιστία προς τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, λέγω, στην οδόν της υπακοής είδε το φως του. Έχετε τη γνώμη ότι να γίνει ένας το φως του θα περάσει απαρατήρητο?
Ακούσατε τι είχε σημειώσει μια ψυχή εδώ. Χλεβάζομαι, λέγει, διότι πηγαίνω στο κήρυγμα. Χλεβάζομαι. Από τη στιγμή που θα γυρίσεις εις Χριστόν, από τη στιγμή που θα πεις να κάνεις κάτι σωστό, να εκκλησιαστείς κανονικά, να νηστεύσεις τις νηστείες νομοθετημένες, να κάνεις τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός, να μην κλέψεις τον πεζαχτά σου, να μην ψευστείς, να μην κλέψεις την εφορία, να μην κλέψεις, να μην κάνεις τίποτα κλπ. Από εκεί τη στιγμή σύγχυται εναντίον σου οι πάντες. Και οι άνθρωποι που θέλουν να ειδούν εάν και κατά πόσον βαδίζουν στου Χριστού το δρόμο, θα μπορούν να το πληροφορηθούν από το τι συζητείται γύρω τους. Τι λένε οι συγγενείς, τι λένε οι πρώην φίλοι και γνωστοί, τι λένε οι φιλενάδες, από εκεί θα καταλάβουν εάν βαδίζουν καθόλου προς το δρόμο του Χριστού. Εάν ο άνθρωπος και μετά τη μετανιά του που επιστρέφει εις Χριστόν έχει τους ίδιους φίλους, τις ίδιες φιλενάδες, τις ίδιες σχέσεις κλπ, να γνωρίζει δεν έχει κάνει βήμα στο χριστιανισμό. Απλώς προσέθεσε και Χριστόν χωρίς να διώξει τίποτα από τα πάθη του, τίποτα από τη σάρκα του, τίποτα από τη μόδα του, τίποτα από τον κόσμο του. Ακούσετε λοιπόν. Από τη στιγμή που το άνθρωπος αυτός, ο οποίος κάθεται εκεί σαν αγεφύρι και τον ξέραν από μικρό παιδί και επαιτούσε, άνοιξε τα μάτια του και έπαυσε να επαιτεί, διαφορήσει ο κόσμος γύρω. Λούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, που τον ξέρανε ότι είναι ο τυφλός αυτός, έλεγον ουχούτος εσύν ο καθήμενος και προσετών, δεν είναι αυτός ο οποίος επαιτούσε εκεί στην άκρη αυτός. Λένε μερικοί που έθεσε το ερώτημα αυτό, ούτως εσύ, βέβαια αυτό είναι. Άλλοι έλεγαν όχι, όμοιος αυτού εσύ, κάποιος που του μοιάζει, πάψε καημένε. Ο άλλος ερωτηθείς ο ίδιος, εγώ είμαι. Τέσσερες αμέσως γνώμες, ο ένας αυτός είναι, ο άλλος είναι κάποιος που του μοιάζει, ο ίδιος εγώ είμαι, οι άλλοι δεν είναι αυτός. Τέσσερες γνώμες απ' έξω αμέσως για έναν άνθρωπο που εδέχθη ένα θαύμα από το Χριστό επάνω. Έλεγον αυτό. Πώς θα είναι ο Χριστουγεννοφθαλμί. Για πες μας, πώς θα ανοίξε τα μάτια τα δικά σου. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών πλάστη επίησεν και επέκρισε μου τους οφθαλμούς και είπε μη. Είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δεν υψάμενος, ανέβλεψα. Αυτό δεν τον είδε, άκουσε ότι του Ιησού το όνομα. Ένας έτσι χέστη, λέει, που το άκουσα που τον λένε Ιησού, μου έβαλε λάστη στα μάτια και μου είπε να κάνω αυτό. Το έκανα και γύρισα και βλέπω. Αυτοί ξέρουνε τώρα. Και γρηγορότερα ξέρανε πριν πει αυτό το όνομα Ιησούς, αλλά και τώρα ξέρουνε ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς ήταν εκείνος που τις ημέρες εκείνες κρατούσε τον λαό στο ένα πόδι που λέμε από τις πράξεις που έκανε. Έχετε δει τους πετεινούς που κρύβουν το ένα πόδι. Έτσι τους κρατούσε στο ένα πόδι. Αμέσως αντελήφθησαν ποιος είναι αυτός που έκανε το θαύμα αυτό. Αλλά η ημέρα ήταν Σάββατο που ετόλμησε ο Χριστός να κάνει αυτό το θαύμα και τον πιάσανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τώρα ως αμαρτωλόν, διότι εθαυματούργησε το Σάββατο. Εν πάση περιπτώσει, είπον ουν αυτό, πού εστί εκείνος, πού είναι εκείνος, εφόσον αυτός είπε άνθρωπος Ιησούς, δεν είπανε από την κακία τους, από το μίσος τους, πού είναι αυτός ο Ιησούς, πού εστί εκείνος. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, και εμείς το λέμε αυτό, ο προκομμένος, εκείνος, εκείνη, η από πάνω. Δεν λέμε το όνομα, μας δαγκώνει ο διάβολος
με τέτοια κακία μέσα μας που δεν το λέμε το όνομα. Δεν είναι τότε πράγματα αυτά. Σατανάς είναι ο ίδιος και στο χέρι μας έχει και μας σε πολλές μας εκδηλώσεις και εκφράσεις. Τον παίρνε τον άνθρωπο, άγους είναι αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Αρθεί να δώσεις λόγο, γιατί είδες. Ίνδε Σάββατον ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτό τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτό οι Φαρισαίοι. Όταν πήγε εκεί, εδέχτη την ερώτηση πάλι των Φαρισαίων, πώς ανέβλεψεν. Αυτός φυσικότατα απήντησε όπως ακριβώς είχαν τα πράγματα. Δεν ήξερε την κακία των ανθρώπων, δεν είχε ήδη φθόνο, δεν είχε ήδη μίσος, που διαστρέφεται η μέρα και γίνεται νύχτα εν πλήρη με συμβρία από την κακία των ανθρώπων. Δεν είπε ναυτής, πυλώνε τι είσαι, μερικοί λάστι λέει έφτιαξε. Και επέφυγε εμεί επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έτσι και τι λέει έγινε. Για τίποτα λέει το σοβαρό αυτό. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων την ΕΣ, ούτως ο άνθρωπος ουκ εσύ παρά του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, ότι το Σάββατον ούτι το βρήκανε μερικοί. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός και αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι αυτή, χωρίστηκα για αυτή. Δηλαδή, όπου μπει ο Χριστός σε άτομα, σε οικογένεια, σε γραφεία, σε κοινωνία, σε δουλειά, πέφτει βόμβα βυθού, τους διαλύει τους πάντας. Ο καθένας θα δείξει την κακία του, ο καθένας θα δείξει το μίσος του και την υστεροβουλία του. Και εδώ αυτοί εχωρίστηκαν. Εμένα έλεγα αδύνατον, γιατί αμαρτωλός, Σάββατο το καταργεί, πρέπει να είναι αμαρτωλός, και λέει πώς είναι, λογικά όμορφα, να κάνει τέτοια θαύματα εφόσον είναι αμαρτωλός. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι θαύμα που μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Λέγουσι το τυφλό, πάλι. Τι λέγεις περί αυτού, του κάνουνε πόλεμο των νεύρων. Για να τον αγκάσει να θεμά την ώρα που είδα. Καλύτερα που ήμουν τυφλός παρά τώρα που είδα. Τι λέγεις περί αυτού, ότι ανοιξέσου τους οφθαλμούς. Όδε είπε ότι προφήτησε τι. Δηλαδή, απεσταλμένος από το Θεό θα είναι αυτός. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα. Ουκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι ότι προφήτησε τι. Και ουκ επίστευσαν ακόμη ότι τυφλώθην και ανέβλεψεν. Το απέριψαν. Δεν είναι δυνατόν να είναι τυφλός. Τόσο οι άλλοι λένε σαφώς. Αυτός που επαιτούσε είναι. Το ξέρουμε από μικρό παιδί στη γειτονιά μας. Όμως αυτοί εμείς το απορρίπτουμε. Δεν είναι αυτός. Έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Ειδοποίησε τους γονείς να έρθουν να δούμε τι γίνεται με αυτόν. Και ρώτησαν αυτούς, ήρθαν τώρα οι γονείς, λέγοντες, ούτως εσύν ο Υιός ημών, προσέξτε παραπιστικό ερώτημα, ον ημείς με ύψιλον, λέγεται ότι τυφλός εγεννήσει, γιατί εμείς δεν το παραδεχόμαστε, εσείς το λέτε, είναι το παιδί σας αυτό, πώς σου να έρθει βλέπει, πες μας, τι εμάθετε, πείτε μας. Απεκρίθησαν οι γονείς αυτού και είπαν, είδαμε, ξέρουμε, γνωρίζουμε, ότι ούτως εσύν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Είναι δικό μας, λέει το παιδί. Και γεννήθηκε τυφλό πράγματι. Πώς δεν ειν βλέπει ούκ είδαμε. Τι μας βλέκετε δηλαδή εμάς. Ή δεν ξέρουμε πώς βλέπει. Ή τι σύνηξαν αυτού τους οφθαλμούς. Εμείς ούκ είδαμε. Δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλεί. Ας αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δεν ξέρουμε. Ας μεταφερθούμε λίγο εκεί. Το παιδί αυτό, δεν ξέρω τι ηλικία αυτή, το μπορεί να ήταν και 20, 25 και 30 και 18, δεν ξέρω χρονών, και το πρωί εκείνο πήρε τη μαγκουρίτσα του και βγήκε
στο γνωστό μονοπάτι ή δρόμο, να πάει στο στέκι του, να βάλει την τραγιάσκα του κάτω και να μαζεύει δεκάρε. Και να φέρει και στο σπίτι ίσως πολλές φορές και μεροκάματο για τους άλλους. Την ημέρα εκείνη επέρασε ο Χριστός μας και τι έκανε αυτό το τεστ επάνω του και είδε το παιδί. Για πείτε μου, τι έγινε και την ώρα. Το παιδί αυτό όταν είδε, δεν επέστρεψε στο σπίτι το μεσημέρι. Όχι τη βοηθεία της μαγκούρας σου, αλλά με το φως του πλέον. Όταν άνοιξε αυτή η αυλόπορτα και είδε η μάνα του το παιδί ότι βλέπει, θα τι φαντάζεσαι θα έγινε? Δεν θα πέσει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου? Όταν οι γειτόνισσες οι άλλοι έμαθαν ότι το παιδί της Αγιώργιανας, ο Γιώργος κλπ. Έγινε θαύμα και βλέπει, δεν θα βγει και αυτή, ξέρω εγώ? Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στη στιγμή που συνειδήσει η μάνα με το παιδί. Δεν θα του είπε, παιδάκι μου κλπ. Πώς έγινε αυτό, ξέρω εγώ, θα είπε. Δεν θα είπε αυτό το παιδί, μητέρα, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, έκανε αυτό και αυτό επάνω μου, με έστειλε εκεί και εγώ βλέπω τώρα. Θα είπε. Είναι αδύνατο. Αυτή λοιπόν η μάνα δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτά. Ότι κάποιος της εχάρισε αυτό το μεγάλο δώρο να βλέπει ότι τη βλέπει το παιδί της. Διότι ο καημός της μάνας δεν είναι ότι το παιδί δεν βλέπει. Το παιδί ζει στο βασιλειό του, δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν είχε τίποτα που το χάσε, ώστε να αισθανθεί την έλλειψή του. Δεν το γνώρισε ποτέ τι είπα να πει πώς. Η μάνα νιώθει τη χαρά όταν ανοίξει η πόρτα και έρχεται το παιδάκι από το σχολείο και ανοίγει την αγκαλιά της αυτή ή ο παππούς και ο πατέρας και τρέχει το παιδάκι και πέφτει στην αγκαλιά της. Αλλά το παιδάκι το δικό της, όσο άλλες ερχότανε, δεν το έκανε αυτό, γιατί δεν την έβλεπε τη μάνα του. Ο καημός της μάνας είναι που δεν τη βλέπει το παιδί της, όχι που δεν βλέπει το παιδί. Τώρα ο Χριστός της έδωσε αυτή τη χαρά να βλέπει ότι το παιδί της βλέπει τη μάνα και να γίνει αυτό το σύμπλεγμα να φιληθούνε και να ποθούνε και να κλάψουνε. Τον αρνείσαι λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο? Δεν το λέω Θεό, δεν το ξέρεις ακόμη τι είναι, αλλά αυτόν τον αρνείσαι εσύ που σου έδωσε αυτή τη χαρά? Δεν ξέρω, λέει, όπως θα έκανα τα βγάλει πέρα. Και γιατί, όπως μέχρι σήμερα οι Εβραίοι κάνουν οικονομικών αποκλεισμών. Τους έκανε αποσυναγόγους. Γιατί τώρα αυτοί βοηθούνται, δεν έχετε ακούσει που λένε, σαν Εβραίοι βοηθούνται. Βοηθούνται ο ένας με τον άλλο. Αν το ομολογούσες Χριστόν, γύρω από συνάγωγος. Και τη γυναίκα ακόμη σου περνάν, ανδρόγυνο το χώριζαν. Όχι να σου δώσουν δουλειά, όχι τίποτα. Έβγαινες έξω από το υποπέος. Εδιώκες ο οικονομικός, σε κατεδίκαζαν να πούμε να πεθάνεις από την πείνα. Με τον φόβο λοιπόν αυτόν η μητέρα και ο πατέρας αρνείται το γιατρό του παιδιού και το αφήνει το παιδί εκτεθειμένο στην κακία των γραμματέων και των φαρισαίων. Εν πάση περιπτώσει. Τ' αυτά είπαν οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Οι διγάρ συνετίθοντο Ιουδαίοι είναι. Εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία έχει αυτόν ερωτήσατε. Φωνάζουν ξανά αυτόν. Πέστε του Κυρίου να έρθει μέσα. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως είναι τυφλός και είπαν αυτό. Δώσ' δόξα το Θεό. Δόξασε του λέει το Θεό, όχι το Χριστό. Προσέξτε σατανικά πράγματα, όπως συμβαίνει με τους Ιεχωβάδες τώρα. Δώσ' δόξα στον Ιεχωβά, όχι το Χριστό. Μα μένα δεν έκανε καλά κανένας άλλος, εμένα έκανε ο Ιησούς καλά. Σ' αυτόν οφείλω το ευχαριστώ. Δώσ' δόξα το Θεό. Γιατί? Ημείς είδομεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλώσεστη.
Ξέρουμε εμείς, λέει, είναι αμαρτωλός, λέει αυτός. Εσύ το Θεό να δοξά. Απεκρίθη ούν εκείνος ο τυφλός και είπε, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα». Δεν ξέρω, λέει, αν είναι αμαρτωλός. Απάνω σας αυτό. Δεν είδα εγώ. Τι είδες εσύ? Ότι τυφλός ο αρτιβλέπων. Αυτό ξέρω, να το λέω εγώ, λέει. Αν είναι αμαρτωλός, να τα βγάζεις εσείς πέρα. Εγώ ένα ξέρω το οποίο λέω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Είπον αυτού πάλι, τι επίησες? Το σας είπα γρηγορότερα, πόλεμο τον Εύρο. Να τον αναγκάσουν να πει ένα θέμα την ώρα. Πώς είναι η ξέσου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν ήδη, δεν ουκυκούσατε. Όμως πέρασε και μια αγαθιάρα, όπως θα λέγαμε, σκέψη από το νου του. Βρε, μήπως μου ζητάνε περισσότερες αποδείξεις για να πιστέψουνε κι αυτοί? Και με την καλοσύνη αυτή ξανά του είπε. Απεκρίθη αυτή και είπε, είπον ημίν ήδη και ούκ ακούσατε. Τι θέλετε ακούει? Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε? Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητέ του? Εκεί είναι που τους έριξε ζεμάτι στο νερό. Ελιδόρησαν αυτόν και είπαν, «Σι ή μαθητής εκείνου, εκείνου, μη δε του Μωσέως εσέν μαθητέ». Εμείς πιστεύουμε το Μωσή, αυτόν δεν τον πιστεύουμε. Εμείς είδαμε ότι Μωσή λελάλη και ο Θεός, τούτον δε ουκί. Απαντά ο μικρός τώρα, απαντά. Το πω και είπε αυτή. Εργάρ τούτο θαυμαστόν εσύ, εδώ είναι, λέει, το θαυμαστόν. Ότι ημί, ως εξέθεος θα έπρεπε να ξέρετε, ουκ είδατε πόθεν εσύ και ανεοξέ μου τους οφθαλμούς. Δεν ξέρετε πού σε είναι και εντούτοις, λέει, εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Και συνεχίζει και τους λέγει έναν ορισμό ο οποίος έχει και προσέρον και αιώνιον Κύρος. Τους λέει, τους διδάσκει, λέει τώρα. Είδαμον, Κύριοι, λέει, γνωρίζουμε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της Θεός ευείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Αν ήταν αμαρτωλός, λέει, όπως λέτε εσείς, δεν έπρεπε να τον ακούει ο Θεός να κάνει αυτό το θαύμα, το τεράστιο θαύμα. Άλλωστε, εκ του αιώνος, από καταβολής κόσμου που λέμε εμείς τη γλώσσα μας, ουκ ακούστη ότι η νυχθέ της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένο. Δεν ακούστηκε, λέγει, κανένας μέχρι σήμερα να ανοίξει μάτια γεγεννημένου τυφλού. Ημιήν ούτως παρά του Θεού, ουκ η δυνατοποιήν ουδέν. Εάν δεν ήταν από το Θεό αυτός, δεν είχε σχέση με το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο συλλογισμός αυτός είναι ατράνταυτος. Που είπε αυτό το παιδί, το φώτισε ο Θεός και τους απήντησε τετράγωνα. Εάν ήταν, λέει, αμαρτωλός, δεν θα τον άκουγε ο Θεός. Ξέρουμε, λέει, άλλωστε, ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν τι θεοσεβήσει, σέβεται τον Θεόν, λογαριάζει τον Θεόν, υπολογίζει τον Θεόν. Και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εδώ είναι κάτι που εμάς λείπει και αν θέλετε κρατήστε το να το συμπληρώσουμε. Εμείς είμαστε θεοσεβείς, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Έχουμε εικονοστάσια στο σπίτι μας, έχουμε ακίνητο κανδύλα, έχουμε ίσως και φως από τα αεροσόλη μας, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Το θέλημά μας κάνουμε. Ας λέμε και το Πατέρ ημών. Τον κοροϊδεύουμε εκεί που του λέμε, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Σε πολλούς από εμάς πρέπει να τροποποιηθεί και αυτό το Πατέρ ημών και να λέγει εκεί πέρα, γεννηθείτε το θέλημά μας ως το θέλημά σου. Μπήκε σε σπίτια σημερινά ορθόδοξα
θα δείτε ότι δεν διαφέρουν τίποτα των κοσμικών. Κοιτάξτε την αμφίεση, τη γυναικεία και την ανδρική των χριστιανών των λεγόμενων. Κοιτάξτε και των κοσμικών, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Μπείτε μια Τετάρτη, μια Παρασκευή σε χριστιανικά σπίτια, δύσκολα θα βρείτε την νηστεία. Οι άλλοι ή την έχουν τροποποιήσει ή την έχουν εκδιώξει τελείως. Πηγαίνετε σε ένα σπίτι εν γάμων νέων κλπ. Δύσκολα θα βρείτε παιδιά. Δύσκολα θα βρείτε το Χριστό εκεί και το θέλημα του Χριστού. Το κερί κερί. Το λιβάνι λιβάνι. Τα κόλυβα κόλυβα. Αλλά σωστή πράξη δεν υπάρχει. Και ο Χριστός μας έχει πει «Ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρείς». «Ο αγαπώνε με, τα σεντολάς μου τηρείς». Τα σεντολάς του Χριστού εμείς δεν τα τηρούμε. Παρότι έχει πει «Μα κηρύξετε», λέει, «σ' αυτούς πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν». Πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν. Πάντα. Να τα κάνουνε όλα αυτά τα οποία εγώ διατάσσω. Διότι θέλω να ξέρετε ότι όταν ο Χριστός μας πήγε να βαφτιστεί, ο Ιωάννης δεν θέλησε να τον βαφτίσει και ο Χριστός μας απήντησε λέγον «Άστος άρτη, πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη, πάσαν δικαιοσύνη». Όχι όσα θέλουμε, όσα μας ευκολύνουν και τα δύσκολα να τα αφήσουμε. Εδώ ο αυτός ο τυφλός ο ποτέ δογματίζει και λέγει ότι ο Θεός αμαρτωλών ούκ ακούει. Μόνο σε μία περίπτωση ακούει τον αμαρτωλόν ο Θεός, όταν προσεύχεται για τον εαυτόν. Όταν προσεύχεται για άλλον δεν τον ακούει. Αν προσευχηθεί για τον εαυτό του αμαρτωλώσον και πει ότι «Θεέ μου, πρόσθεσέ μου ημέρες να προλάβω να μετανοήσω, Θεέ μου, βοήθησέ με να αλλάξω ζωή», παρότι είναι αμαρτωλός, το ακούει την προσευχή του και τον βοηθάει μετάνοια. Αν όμως η αμαρτωλός μητέρα, ο αμαρτωλός πατέρας προσεύχεται για το άρρωστο παιδί, δεν έχει απάντηση. Προσεύχεται για τον πατέρα που πέθανε, για τον αδελφό που πέθανε, δεν έχει απάντηση. Δεν λαμβάνει ο αμαρτωλός αυτός τίποτα, ούτε μία αναμοιβή, και το αίτημά του δεν λαμβάνεται υπόψη. Μόνο όταν προσεύχεται για τις αμαρτίες του, να τον βοηθήσει ο Χριστός να αλλάξει ζωή. Κρατήστε το λοιπόν αυτό που σας λέγω, διότι πολλοί δεν το έχουμε πιάσει. Και έχουμε τη γνώμη, διότι είναι ψυχοσάββατο, ας πάμε και εμείς ένα πιάτο σιτάρι. Ούτε καν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον υπάρχουν αμαρτίες. Α, πάμε ένα πρόσφορο. Κάνει εξάμεινα, κάνει αυτό. Ό,τι θέλει ας κάνει, μην το πας στο πρόσφορο πουθενά, εάν είσαι αμετανόητος και ανεξομολόγητος και αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν περνάει. Δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη ο Θεός. Εδώ το λέγει καθαρά το παιδί αυτό, το οποίο είδε το φως και ασφαλώς απολογείται ενώπιον των Φαρισαίων. Όχι με γνώση ανθρωπίνη, αλλά με πνεύμα Θεού. Εν πάση περιπτώσει, όταν τόλμησε να τους πει αυτά τα πράγματα, τον άρπαξαν κάτω δι λεγόμενον από το γιακά και τον πέταξαν έξω. Όταν τον πέταξαν έξω, λέει «Εσύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θα διδάξεις εμάς». Αποδίδουνε και αυτοί ότι αμαρτωλώσον υπέφερε, όχι ότι ο Θεός το είχε ως οικονομία του εχρειάζεται να βρεθεί μπροστά να θαυματουργήσει επαφή. Εξέβαλον λοιπόν αυτόν έξω. Αποτέλεσμα. Αναφέρει στη συνέχεια ότι ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν. Πού το ήκουσε? Στο ραδιόφωνο? Το είπαν στην τηλεόραση? Πού το ήκουσε? Είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Θεός είναι πανταχού παρόν. Ό,τι συνέβαινε στο παιδί αυτό, Χριστός ήταν δίπλα του σαν Θεός.
γνώριζε τι του συμβαίνει, γνώριζε τι υποφέρει εξαιτίας του θαύματος που ελέγχθη από αυτόν τον Ιησού. Όπως γνωρίζει και σε εμάς, όπως γνωρίζει και σε εμάς ο Χριστός, τι μας συμβαίνει. Δεν είναι κρυφό, δεν είναι γνωστό στο Θεό από τη στιγμή που θα σταθούμε εμείς να του προσευχηθούμε, να πούμε «Ξέρεις Κύριε μου συμβαίνει αυτό, ξέρεις Κύριε με διώκουν, ξέρεις Κύριε με σκοφαντούν, ξέρεις Κύριε συμβαίνει αυτό στην οικογένειά μου, στο παιδί μου». Ο Θεός θα ξέρει πάντοτε αυτά και έρχεται στον καθέναν η συνάντησή του με κάποιον τρόπο, όταν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος εκείνος είναι δεκτικός και θέλει. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί, να το ξέρετε αυτό. Και μη εκβιάζεται το Θεό ποτέ να κάνει πράγματα τα οποία ο άλλος δεν τα θέλει ή εμείς οι ίδιοι δεν τα θέλουμε, ούτε να τροποποιήσουμε το θέλημα του Θεού. Ήκουσαν, λέει ο Ιησούς, ότι εξέβαλον αυτόν έξω. Τον έκαναν αποσυνάγωγο, ούτε σπίτι για ύπνο τώρα. Ας ήσουν τυφλός, τώρα που ελέγχεις να γίνεις καλά, τιμωρήσε. Τέτοια διαστροφή, τέτοια διαστροφή. Ήκουσε λοιπόν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπε αυτό, πήγε ο Χριστός προς συνάντησή του. Αυτό δεν τον ήξερε και να τον δει στον δρόμο, δεν τον ήξερε, διότι όταν του έχρισε τα μάτια, δεν είχε μάτια για να τον δει, έπειτα που έγινε καλά που γύρισε από τη δεξαμενή, δεν υπήρχε ο Χριστός εκεί να καθίσει να τον περιμένει να πάρει τα ευχαριστώ. Δεν τον ήξερε λοιπόν ούτε κατά πρόσωπο. Όμως πήγε ο Χριστός στη συνάντησή του και τον συναντά και τον βρίσκει αντιμέτωπον και του λέγει, τι του λέγει, πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Δεν είναι μια λεπτομέρεια η οποία υπάρχει στη Γραφή, την οποία δεν θέλουν να ειδούν οι Εχωβίτες. Οι Εβραίοι γρηγορότερα, οι Φαρισαίοι, του έλεγαν δόξα στο Θεό, όχι στο Χριστό, στο Θεό. Εδώ τώρα πηγαίνει ο Χριστός και του λέει, τι του λέει, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Δεν του λέει αν πιστεύεις στο Θεό, αν πιστεύεις στον Πατέρα, αν πιστεύεις στον Υιόν του Θεού. Εδώ είναι το μυστικό. Ο Χριστός μας δεν μας έδειξε μονοπάτια και δρόμους που μας οδηγούν στην καταστροφή, μας έδειξε το σωστό δρόμο. Δεν είναι αρκετό να πιστεύεις στον Θεό ή σε ένα ανώτερο που λένε ορισμένοι, σε μια ανώτερα δύναμη. Αν πιστεύεις στον Χριστό, στον Υιόν του Θεού, του Ζώντος, όπως είπε ο Πέτρος όταν ερωτήθη τι να τον λέγουν οι άνθρωποι τον Χριστό, είπε, όσο μια άλλη είπαν άλλα γρηγορότερα, «Σι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού». Όχι του Δία ούτε του Απόλλωνος, του Ζώντος Θεού είσαι εσύ ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν διεκδικεί τώρα για τον εαυτόν του, όχι από εγωισμό των τίτλων, αλλά από συμφέρον για τον άνθρωπο, να μάθει ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά στο Χριστό και τα πάντα να τα ζητάει εν ονόματι του Χριστού, να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, οι αμαρτίες του να αφήνονται από τον Χριστό διά του κλήρου του, να παραδέχεται απόλυτα ότι ο Χριστός είναι Θεός και αυτός τον έσωσε και να τον δέχεται ως σωτήρα του. Πιστεύεις, του λέει λοιπόν, εσύ στον Υιόν του Θεού? Απεκρίθη εκείνος και είπε, και τι είσαι εσύ Κύριε, ποιος είναι αυτός, ο Υιός του Θεού? Ή να πιστέψω εις αυτόν, το δεν ξέρει ακόμα ότι μπροστά του έχει τον Υιόν του Θεού. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εσύ. Και τον βλέπεις, του λέγει, και αυτός του μιλάς μαζί του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ο δε έτσι, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό. Και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε, πιστεύω Κύριε. Οι άλλοι τον απέρισαν γρηγορότερα οι ανοιχτομάτες. Αυτός ο τυφλός τον παρουσίασε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός που είπε κάποτε εις κρίμα ελήφθα εις τον κόσμο, αυτό είναι εδώ. Εγώ ήρθα, λέει, να παρουσιαστούνε ποιοι είναι οι ανοιχτομάτες τυφλοί και ποιοι είναι οι τυφλοί ανοιχτομάτες.
Γιατί έχουμε ανθρώπους με μάτια που βλέπουν σαν του Ιέρακος, αλλά είναι σκοτάδι βαθύ μέσα τους, τυφλή από όλες τις όψεις. Και έχουμε ανθρώπους που δεν πιθανόν να μην έχουν το φως αυτό που έχουν οι άλλοι, όμως βλέπουν με εσωτερικά μάτια. Διάβαζα κάποτε ότι ο ποτέ δίδυμος τυφλός, πατήρ της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων, δέχτη την επίσκεψη του Μεγάλου Αντωνίου και παραπονέθη στο Μέγα Αντώνιο και του είπε: «Αγά, γιατί κι εγώ να μην έχω μάτια?» Και απήντησε ο Αβά Αντώνιος και του είπε: «Αδελφέ», του λέει, «δίδυμε, μάτια, λέγει, έχουνε και οι γάτες, έχουνε και οι σκύλοι, έχουνε και τα ζώα και τα πτηνά. Τέτοια μάτια που λες να βλέπουνε, αλλά μάτια που έχεις εσύ», του λέγει, «δεν τα έχουνε πολύ». Γιατί αυτός είχε τα μάτια της ψυχής από μέσα. Εν αντιθέσει με τον άλλον που είχε απ' έξω μάτια, με μπλε βεφαρίδες, μαύρα, κίτρινα, καημένα, μουντζουρωμένα κλπ. Αλλά τύφλα δεν έβλεπε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Διότι τι θα θέλει στα μάτια όταν τα μάτια αυτά γίνονται αιτία ζημιά και όχι ωφελίας. Έπεσε λοιπόν, λέει, και τον προσεκίνησε αυτόν. Και λέγει ο Χριστός μας τότε, έβγαλε το απάβγασμα, το συμπέρασμα, το ανακοινωθέν, είπε: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον». Ήρθα δηλαδή να κρυφεί ο κόσμος, να χωριστεί ο κόσμος. Ή να οι μη βλέποντες βλέπουσι, όπως αυτός δεν έβλεπε και βλέπει. Και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και αυτοί οι ανοιχτομάτες παρουσιάζονται ότι είναι τυφλοί. Γιατί, διότι η κακία τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν την αλήθεια. Εδώ περίπου, αγαπητοί μου, τελειώνει το κομμάτι αυτό το οποίο η Εκκλησία έχει ανασύρει και το παρουσιάζει εις την Πέμπτη Κυριακή μετά από την Ανάσταση, που επισήμως φέρεται και φαίνεται η Θεότης του Ιησού. Κρατήσετε ό,τι νομίζετε εξ αυτών. Έχει πολλές όψεις. Κλείσετε το στόμα σας εις κρίσεις και επικρίσεις για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας ή κοντά μας. Πιστέψετε ότι ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, ότι Αυτός θα μας αναστήσει και θα ξαναμας κάνει ανθρώπους, όπως αναφέρει η προφητεία του Εζεκίλ. Θα ξαναζήσουμε μαζί με τον Χριστό ή μαζί με τον διάβολο. Αυτό θα εξαρτηθεί από μας. Όλους θα τους αναστήσει ο Χριστός. Ουδείς εντομήματι. Θα ανοίξουν οι τάφοι μία ημέρα, αλλά εξαρτάται από μας αν θα το βλέπουμε το Χριστό και θα είμαστε μαζί του ή όχι. Εύχομαι λοιπόν στο Χριστό μαζί σας να μας ελεήσει και εμάς να ειδούμε από τούτο τον κόσμο τον Χριστό. Διότι αν δεν τον δούμε, δεν τον συναντήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, στην Εκκλησία του μέσα δηλαδή, στο βάπτισμα.